Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστασάκη. Θα προχωρήσουμε με τον κύριο Βάγγελο Μιχαλολιάκο, είναι Γενικός Διευθυντής της AQS Business Consultants. Θα μας πει πώς μπορούμε να πετύχουμε την ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος συμμόρφωσης με το GDPR. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Μιχαλολιάκος Βαγγέλης, Γενικός Διευθυντής της AQS, Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Ευχαριστώ εκ μέρους της AQS τους διοργανωτές για την πρόσκλησή μας. Συμμετέχουμε για πολλωστή φορά στα Infocom Ελλάδας και Κύπρου. Θα ήθελα στην σημερινή ομιλία να σας μεταφέρω την εμπειρία της AQS από τα 200 και πλέον έργα συμμόρφωσης με το GDPR που έχει υλοποιήσει. Ταυτόχρονα με το χαρακτηριστικό, μάλλον με την παραδοσιακή ενασχόληση της εταιρείας μας στα έργα αναδιοργάνωσης. Θα προσπαθήσω επίσης να είναι πρακτική η παρουσίαση αυτή με κάποιες καλές λύσεις. Δύο λόγια για την εταιρεία μας. Ιδρύθηκε προ 26 ετών και σε αυτό το διάστημα έχει υλοποιήσει περισσότερα από 2.000 συμβουλευτικά έργα σε τομείς όπως αυτούς που βλέπετε, business plan, engineering, GDPR, πρότυπα διαχείρισης, τα διάφορα ISO, βελτίωση του HR και logistics. Επίσης, έχουμε και το εκπαιδευτικό κομμάτι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο με σεμινάρια ανοιχτά και ενδοεπιχειρησιακά, πολύ επιχειρησιακά και μόνο επιχειρησιακά όπως λέμε στην Κύπρο, με πάνω από 30.000 στελέχη επιχειρήσεων να έχουν εκπαιδευτεί από τα σεμινάρια μας. Ειδικά για το GDPR, είμαστε μια εταιρεία που έχει υλοποιήσει πάνω των 200 έργα και παρέχει επίσης υπηρεσίες DPO σε οργανισμούς όπως ενδεικτικά βλέπετε στην οθόνη σας. Τα θέματα της παρουσίας της σημερινής θα χωρίσει σε δύο. Το Α για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε, να υλοποιήσουμε το έργο συμμόρφωσης ώστε να έχουμε και ποιοτικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση αυτή καθ' αυτή, αλλά και να αποκομίσουμε οργανωτικά ωφέλη. Και το δεύτερο κομμάτι για το πώς θα επιτύχουμε την πρακτική εφαρμογή του συστήματος συμμόρφωσης. Ξεκινάω με το πρώτο. Εδώ βλέπετε μία κλασική εντός εισαγωγικών ροή βημάτων για τη συμμόρφωση με το GDPR. Κάνουμε την εκπαίδευσή μας, φτιάχνουμε το αρχείο των δραστηριοτήτων, την νόμιμη βάση επεξεργασίας, το gap analysis, DPIAs, διαδικασίες, πολιτικές, μέτρα κτλ. Ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο μας βοηθάει στην κατεύθυνση που αναφέρει και ο τίτλος του πρώτου θέματος, που είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα και τα οργανωτικά ωφέλη, είναι να καταγράψουμε όλες τις διεργασίες μας με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά. Τι λέει εδώ η διαφάνεια αυτή, ότι για να φτιάξουμε το αρχείο δραστηριοτήτων μας, θα πρέπει να αναλύσουμε τις διεργασίες που τρέχει ο οργανισμός, το process. Επίσης, για κάθε βήμα, κάθε διεργασίας, θα πρέπει να έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το input. Δηλαδή, τι εισέρχεται σε κάθε βήμα της διεργασίας μας και από πού το λαμβάνουμε, ποιος είναι ο supplier του input. Τι παράγεται από αυτό το βήμα και ποιος λαμβάνει αυτό το παραγόμενο, ας πούμε έτσι. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει και για να επιτύχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στο αρχείο δραστηριοτήτων, αλλά και για άλλους λόγους. Ο ένας είναι ότι στο τέλος του έργου μας θα πρέπει να βασιστούμε πάνω σε αυτό και να πούμε ποιο πρέπει να είναι το ιδανικό, πώς δηλαδή αλλάζει η καθημερινότητά μας. Ένας άλλος είναι για να αποκομίσουμε τα οργανωτικά ωφέλη, που θα σας δείξω και με ένα παράδειγμα παρακάτω. Έστω αυτό το παράδειγμα αφορά μία διεργασία που ακουμπάει σε πολλούς οργανισμούς, που είναι η διαχείριση των αιτημάτων, πελατών, πολιτών, όποιοι και να είναι αυτοί. Βλέπετε μία βέβαια πλουστευμένη μορφή αυτής της διεργασίας που λέει ότι λαμβάνω το αίτημα, αναθέτω την υλοποίηση, το καταχωρούμε κάπου και το υλοποιούμε. Βλέπετε στη μεσαία στήλη το process, δεξιά-αριστερά το input και το output και ποιοι είναι οι suppliers και customers. Όπως βλέπετε μπαίνουμε σε ανάλυση του input για να δούμε τι στοιχεία παίρνουμε σε αυτό το βήμα, σε κάθε βήμα, σε κάθε συγκεκριμένο βήμα της διεργασίας και τι παράγεται. Οπότε από εκεί αυτομάτως παίρνουμε μια
έτσι, βελτιωμένη ποιότητα στο αρχείο δραστηριοτήτων. Επίσης, μπορούν να δούμε διαφορετικές ροές. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιοι να μην καταχωρούν στο CRM ένα αίτημα εισερχόμενο. Μπορεί να πηγαίνουν κατευθείαν στην υλοποίηση, να παίρνουν άλλους δρόμους, άλλα συστήματα διαχείρισης. Συνεπώς, με το εργαλείο αυτό μπαίνουμε και στην απεικόνηση αυτών των διαφοροποιήσεων. Και επίσης, σε περίπτωση που το project που τρέχει αφορά και κομμάτια αναδιοργάνωσης, εδώ προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα που, εάν τα απαντήσουμε και τα δρομολογήσουμε, θα μας βελτιώσουν την ποιότητα. Παράδειγμα ερωτημάτων είναι αυτά. Ποια είναι τα σημεία εισόδου της πληροφορίας και πόσο αξιόπιστες είναι οι πηγές λήψης των αιτημάτων. Και τι προβλήματα υπάρχουν. Για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο δήμο της Αττικής, βλέποντας αυτή τη διεργασία της διαχείρισης των αιτημάτων δημοτών, είδαμε ότι οι πηγές εισόδου των αιτημάτων ήταν προβληματικές. Είτε γιατί δεν είχαν ανακοινωθεί ορθά στο site του Δήμου και υπήρχε μια μεγάλη διασπορά, είτε διότι δεν δούλευαν ακόμα και κάποια fax που έπαιρναν αιτήματα. Διάφορα προβλήματα ποιότητας και είναι σημαντικό που κατεγράψαν, διότι μετά προφανώς ακολουθεί και η λύση σε αυτά. Ερωτήματα του τύπου: καταγράφονται όλα τα αιτήματα στο ίδιο σύστημα? Έχουμε νέο τρόπο διαχείρισης των αιτημάτων ή ο καθένας, όπως είδαμε στην προηγούμενη ροή, μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά? Ορίζουμε υπευθύνους υλοποίησης στα αιτήματα και προθεσμίες? Διότι, όπως ξέρουμε, αν δεν οριστεί ένας υπεύθυνος για κάθε υλοποίηση και προθεσμία, είναι στον αέρα. Μετράμε δείκτες? Μπορούμε να καθορίσουμε στόχους? Μετράμε, ας πούμε, τον χρόνο ικανοποίησης κάποιων αιτημάτων? Πάλι για δήμους, ας πούμε, μετράμε το μέσο χρόνο αποκομιδής κάποιων ογκωδών, για παράδειγμα? Δίνουμε στα στελέχη τα κατάλληλα εργαλεία για να τα παρακολουθήσουν όλα αυτά? Εργαλεία project management, για παράδειγμα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι μπαίνοντας σε μια διαδικασία καταγραφής μιας ροής πλέον και ποιότητας του input και output, βγαίνουν ερωτήματα που αυτομάτως θα παράξουν δράσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα. Εάν γίνει, βέβαια, με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια κουμπάει και στο επιχειρησιακό σχέδιο του κάθε οργανισμού αυτό, γιατί ένα σωστό επιχειρησιακό σχέδιο καταλήγει και αυτό σε δράσεις και διεργασίες. Δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση κάποιων πραγμάτων. Πρέπει να καταλήξει σε πάρα πολύ συγκεκριμένες διεργασίες και πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Άρα, στην ουσία, τροφοδοτείται το επιχειρησιακό μας σχέδιο με τις δράσεις που κατεγράψαν προηγουμένως. Και όπως προανέφερα, όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν σε συγκεκριμένα κανάλια, συγκεκριμένοι υπεύθυνοι και προθεσμίες υλοποίησης με τα αντίστοιχα εργαλεία. Τώρα, για το β' κομμάτι που αφορά την πρακτική εφαρμογή. Εδώ θα μας βοηθήσουν κάποια πράγματα και κατά τον σχεδιασμό του συστήματος, αλλά και μετά. Για τον σχεδιασμό, τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες, όπως οι προηγούμενοι, μας βοηθάνε στην πρακτική εφαρμογή, διότι στο τέλος, για παράδειγμα, θα έχουμε μια διεργασία διαχείρισης αιτημάτων, η οποία θα είναι συμμορφούμενη με το GDPR και θα είναι συγκεκριμένη, θα είναι διαδικασία καθημερινότητας. Επίσης, η απλότητα είναι ένα στοιχείο που μπορεί να μας βοηθήσει στην πρακτική εφαρμογή. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό τους όποιους σχεδιασμούς μας να τους κάνουμε με την συνδρομή αυτών που θα κληθούν να εφαρμόσουν τις διεργασίες που θα σχεδιάσουμε, διότι θα είναι προϊόν και δικής τους, ας πούμε, κατεύθυνσης. Και δεν θα τους έρθει ως δεδομένο ότι πρέπει να εφαρμόσουν κάτι που είναι ξένο. Και βέβαια, η χρήση εργαλείων για να εφαρμόσουν. Για παράδειγμα, να είναι οι διεργασίες μας σε κάποια διαγράμματα ροής και όχι σε κείμενα που γενικά και χωρίς δομή. Τώρα, για την πρακτική εφαρμογή μετά τον σχεδιασμό του συστήματος, στις περιπτώσεις δηλαδή όπου έχουμε ήδη τρέξει το GDPR και είμαστε στη φάση της, ας το πούμε έτσι, εφαρμογής. Εδώ σας μεταφέρω και την τάση της αγοράς πλέον, όπου μας ζητείτε πάρα πολλές φορές να υποστηρίξουμε τις εταιρείες στην εφαρμογή. Και πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε
λαμβάνοντας πλέον ένα ρόλο εσωτερικού project manager στην εταιρεία για αυτό το κομμάτι, όπου κάνουμε αυτή την ανάθεση των δράσεων που ήταν προηγουμένως με προθεσμίες, σε συνεννόηση πάντα με τη διοίκηση, και με αυστηρό project management, με χρήση εργαλείων. Επίσης, κάνουμε το audit που λέμε, τη ορθή υλοποίηση των δράσεων, τη εφαρμογή διεργασιών δειγματοληπτικά, δηλαδή παίρνουμε όλες τις διεργασίες, μια και ανέφερα τη διαχείριση αιτημάτων, θα πάρουμε δειγματοληπτικά 3-4 αιτήματα και θα δούμε πώς μπήκαν, πού κατηγορήθησαν, ποιος τα διαχειρίστηκε, αν μπήκαν προθεσμίες κτλ. Κτλ. Θα φτιάξουμε αναφορές επί των ανωτέρων και εκπαίδευση βέβαια. Πολλές φορές στις περιπτώσεις όπου κάποια εταιρεία εφαρμόζει κάποιο σύστημα διαχείρισης, κάποιο ISO 9001, αλλά το εφαρμόζει ουσιαστικά και όχι τυπικά για να πάρει μια πιστοποίηση, έτσι, απαραίτητη προϋπόθεση, ενσωματώνουμε τις όποιες αλλαγές επιφέρει το GDPR σε αυτό το σύστημα διαχείρισης. Διότι πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις όπου χτίζονται ανεξάρτητα συστήματα, ένα σύστημα για 9001, ένα για 27, ένα για GDPR, και προφανώς αυτό δυσκολεύει την εφαρμογή των. Οπότε, ένα ζητούμενο είναι η ενοποίηση όλων αυτών, διότι υπάρχει το θέμα της διαχείρισης καθημερινότητας. Ευχαριστώ πολύ.